Άκουσα ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης σήμερα, γιατί είμαι εδώ αρκετή ώρα. Ενδιαφέρουσαν η συζήτηση. Νομίζω, καταρχάς, δύο συμπεράσματα γρήγορα. Ότι ο ελληνικός λαός, ο οποίος προσήλθε στις κάλπες, αλλά και αυτός που δεν προσήλθε, έδωσε ένα πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα αποδοκιμασίας μιας συγκεκριμένης πολιτικής διακυβέρνησης. Και αυτό δεν το λέω γιατί το ΚΚΕ έβαλε κάποιο επίδικο για αυτές τις εκλογές. Αυτό το επίδικο το έθεσε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία συνέδεσε τις εκλογές με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Άρα λοιπόν ο κόσμος αποδοκίμασε τους παγωμένους μισθούς. Αποδοκίμασε την ακρίβεια, τον πληθωρισμό, αποδοκίμασε τη συμμετοχή της Ελλάδας στον εμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, στην οποία είναι συνένοχη η κυβέρνηση τουλάχιστον και άλλα κόμματα. Και με αυτό πορεύεται. Το δεύτερο συμπέρασμα. Πάντως προς τα δεξιά. Το δεύτερο δεξιά. Συμπέρασμα. Όχι προς πρέπει, τα αριστερά. Κοιτάξτε, κύριε Βαγγελάτο, αυτό πρέπει να απασχολήσει. Δεν είναι πρώτη φορά καταρχάς στην Ελλάδα που βλέπουμε τόσο υψηλά ποσοστά της ακροδεξιάς ή της δεξιάς δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Η απώλεια πάντως της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το μεγαλύτερο μέρος της πηγαίνει δεξιότερα. Αυτό πηγαίνει, πρέπει όχι να μόνο, απασχολήσει όμως. Πρέπει να απασχολήσει. Το μεγαλύτερο μέρος. Το μεγαλύτερο κόμματα που είναι συγκοινωνούντα δοχεία με την κυβέρνηση. Το δεύτερο. Πολύ. Παρακαλώ, που έχει πάντα ως γνωστό μια σωστή πολιτική πάντα. Πώς σας πέρασε ο Βελόπουλος? Καταρχάς να περιμένουμε λιγάκι, γιατί βλέπετε πώς κινείται. Μπροστά είναι, στα ίδια. Είμαστε στα ίδια. Δεν είμαστε στα ίδια. Άρα κάτι σημαίνει αυτό. Που θυμίζω, κύριε Πρεζεντέρ, είναι τρίτο κόμμα στην Αττική. Και ακόμα η ενσωμάτωση στην Αττική είναι στο 25 με 27%. Μάλιστα, το δούμε. Άρα ας περιμένουμε να δούμε. Σωστό. Εμείς βλέπουμε πώς κινείται. Βλέπουμε πώς κινείται και το ποσοστό της επικράτειας. Μπορείτε να το δείτε. Το ΚΚΕ αυξάνεται, η ελληνική λύση μειώνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ ποτέ δεν έβαλε στόχο αν θα περάσει ή αν θα το περάσει ο Βελόπουλος. Γιατί δεν έχουμε το ίδιο ακροατήριο. Δεύτερον, για να έρθουμε στο προκείμενο. Το ΚΚΕ τα προηγούμενα τρία χρόνια συγκεντρώνει και συσπηρώνει όλο και περισσότερες δυνάμεις. Αυτό φαίνεται και στις εθνικές εκλογές πέρυσι και στις περιφερειακές και τώρα στις ευρωεκλογές, όπου θυμίζω ότι σχεδόν διπλασιάζουμε τα ποσοστά από το 2019 ή τουλάχιστον είμαστε πάνω από 4% παραπάνω από τις εκλογές του 2019 και αρκετά παραπάνω από τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι αντί να ψάχνει ο λαός κάποια νεκρανάσταση ή εν πάση περιπτώσει ανασύνθεση του σοσιαλδημοκρατικού χώρου που έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί αυτός ξανάφερε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέρσι με 41%, γιατί ψήφισε το βασικό πυρήνα των στρατηγικών της νομοσχεδίων, να συναντηθεί αύριο την επόμενη μέρα, που οι βραχνάδες και τα προβλήματα θα είναι εδώ, με το ΚΚΕ, το οποίο με τις νέες δυνάμεις που έχει θα αποτελέσει πραγματικά πολλαπλασιαστή των κινητοποιήσεων για αυτά που έχουμε σήμερα ανάγκη.